Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και όπως λέω κάθε φορά βρίσκομαι εδώ πέρα για να αναπτύσσω θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με τις πολεμικές τέχνες, να απαντάω σε ερωτήσεις και σχόλια. Στο σημερινό βίντεο που κάνω θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση για κάποια πράγματα που είπα σε ένα προηγούμενο βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με το μία ή δύο τέχνες. Και έγινε μία παρατήρηση από τον κύριο Κωσιβάκη, τον Μιχάλη τον Κωσιβάκη. Κύριε Μιχάλη Κωσιβάκη, ευχαριστώ πολύ. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, ίσως κάποια στιγμή γνωριστούμε και προσωπικά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Και κάνει μία παρατήρηση, το οποίο θα λέγαμε... όπως έχω πει κάθε φορά, εγώ αυτό που κάνω, έτσι, δεν το έχω σημειωμένο κάπου ώστε να κρατάω ή να βλέπω σημειώσεις ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτά, ώστε να εξελίσσω το λόγο μου. Ο λόγος μου υπάρχει στο μυαλό μου και όπως μιλάω εξελίσσεται και λέω αυτό που θέλω να πω, αναπτύσσοντας το όλο θέμα. Το σχόλιο του κύριου Κωσιβάκη, ο οποίος μου λέει ότι σε κάποια στιγμή λέω κάνω εσκρίμα για να συμπληρώσω το Wing Chun. Και σωστά λέει ότι θα πρέπει από τη στιγμή που το λέω να αποσαφηνίσω σε όσους με βλέπουν ότι τα steel FMA, δηλαδή τα Φιλιππίνο Μασαλάτς, είναι συστήματα τα οποία μπορούν να σταθούν και από μόνα τους στην άοπλη μάχη. Αν θυμάμαι καλά, επειδή έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο και έχω απαντήσει σε πάρα πολλές ερωτήσεις, σε κάποια προηγούμενα βίντεο που έχω μιλήσει για την τέχνη, για τις φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες, αναπτύσσοντας το θέμα, είπα ότι οι φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες έχουν το δικό τους άοπλο, έτσι, άοπλο σύστημα ενσωματωμένο μέσα, το οποίο για να το μάθεις θα πρέπει να μάθεις πρώτα την ένοπλη τέχνη, και αφού μάθεις την ένοπλη τέχνη σε αντίθεση με τις περισσότερες πολεμικές τέχνες, έρχεσαι να μάθεις την άοπλη τέχνη. Ως επιτοπλίστων, με την ταπεινή μου γνώμη, δηλαδή οι φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες ξεκινάνε με την οπλασκία, ραβδί, μαχαίρι και πηγαίνουν στα empty hands, στα άδεια χέρια. Πολύ σωστή η παρατήρηση και οφείλω να το διορθώσω, έτσι, για να μην μένουν, θα το λέγαμε, κενά ή δημιουργούνται κάποιες σκέψεις σε κάποιους. Έτσι, θα δηλώσω ξεκάθαρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, από τη στιγμή που κάνω λάθος είμαι άνθρωπος ο οποίος παραδέχομαι τα λάθη μου και το λάθος που έκανα είναι από κεκτημένη ταχύτητα, έτσι, και όχι από εσκεμμένη πρόθεση. Εγώ επιμένω σε αυτό που λέω, ότι με τη δική μου λογική, κάνοντας Wing Chun πάρα πολλά χρόνια, 25 χρόνια, θεώρησα ότι δεν είμαι αυτάρκης στο θέμα της αυτοάμυνας, από τη στιγμή που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω ένοπλους αντιπάλους. Γιατί σωστά επισημαίνει και σωστά λέει ότι το Wing Chun έχει αρκετά κενά σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι διδάσκουν τα άλλα γενολογικά δέντρα ή άλλες γραμμές πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι, αλλά τουλάχιστον εγώ αυτό που έμαθα ή αυτά που είδα ή διδάχτηκα επάνω στα θέματα των τεχνικών αποπλισμού σε μαχαίρι ή σε αυτοάμυνα, σε στίκ ή οτιδήποτε άλλο θα κάνεις. Παρόλο που έχω επενέσει το δάσκαλό μου πάρα πολλές φορές για τη γνώση του πάνω στο Wing Chun, θα έλεγα ότι αυτά που έδειξε σχετικά αποκτώντας με τα χρόνια γνώση επάνω στα FMA, στις φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες, θα τολμήσω να πω ότι αυτά που δείχνουν στο Wing Chun είναι τουλάχιστον τραγικά. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες αναπτύσσουν την εξάσκηση πάνω σε αυτά. Έτσι, κάποιοι έχουν σχολιάσει αρνητικά ή θετικά κάποια πράγματα, αλλά η εξάσκηση πάνω σε αυτά τα πράγματα θα σε φέρει στην κατάσταση ότι αν θα χρειαστεί, πάντα λέγοντας από τη στιγμή που δεν μπορείς να φύγεις, να μπορείς να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις με ένοπλο αντίπαλο, τα οποία οι κλασικές πολεμικές τέχνες ή οποιαδήποτε άλλες τέχνες είναι αυτές που κάνουν, διδάσκουν κάποια πράγματα, ίσως μη γνωρίζοντας τις φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες ή μη γνωρίζοντας ακόμα και εξελικτικά συστήματα όπως είναι κάποια από αυτά που έχουν αναφερθεί τώρα, τα οποία έχουν εξασκήσει και έχουν αναπτύξει την οπλασκία, δηλαδή τη μάχη με το μαχαίρι ως επιτοπλίστων. Φίλε μου Μιχάλη, και θα μου επιτρέψεις τον ενικό, καθότι είμαστε και πολύ κοντά σε ηλικία, έτσι, αναφέρεις για το muscle memory. Εγώ θα ήθελα να το διαφοροποιήσω λεκτικά. Το muscle memory
η μνήμη δηλαδή των ιών έχει να κάνει με τη λογική ότι, από όσο ξέρω, ας πούμε, με την προπονητική σου, δηλαδή το αν προπονείσαι πάρα πολλά χρόνια σε κάποιοι επάνω, ότι όταν θα χρειαστεί να ξανακάνεις, οι μνήμες έχουν μνήμη και θυμούνται, επανέρχονται σε κάποιες αρχικές καταστάσεις. Έτσι, όχι βέβαια στο 100%, είναι και θέμα ηλικίας πλέον, ότι αν είχες φτιάξει, ας πούμε, ένα αλφα κορμί και χάλασε και μετά θέλεις ξανά να το ξαναφτιάξεις, αυτό είναι muscle memory, το σώμα θυμάται, επανέρχεται. Όχι, από όσο ξέρω ή από όσο μου έχουν πει, δεν επανέρχεται 100%, αλλά θυμάται και ξαναγυρνάει. Εγώ στην αναφορά μου για τις πολεμικές τέχνες μιλάω για body memory, το λέω στα ελληνικά, έτσι το σώμα έχει μνήμη, ό,τι του μαθαίνεις αυτό κάνει, όσο πιο πολύ εξασκήσεις μία τεχνική θα τη θυμηθεί για να την κάνει. Αυτό είναι μία, θα έλεγα, αντιπαρατήρηση στην παρατήρηση τη δικιά σου, δηλαδή μου λες κάτι, έτσι. Και το λέω και εγώ γιατί θα ήθελα να βγουν τα σωστά πράγματα, επειδή δεν το έχω πει έτσι, το είπα λίγο διαφορετικά. Ναι, όντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες, οι ασκούμενοι του Wing Chun, του Jeet Kune Do, του Ed Parkers, τα οποία είναι συστήματα τα οποία έχουν πιο πολύ flow, μπορούν να σταθούν πολύ πιο εύκολα στην εκμάθηση των φιλιππινέζικων πολεμικών τεχνών, και αυτό γιατί, όπως σωστά αναφέρεις, βασίζονται πάνω στο flow, στη ροή. Δηλαδή είναι πολεμικές τέχνες οι οποίες έχουν ασταμάτητη ροή, έτσι, και εξέλιξη και κινησιολογία, όπως είναι και τα FMA, τα οποία τα φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες, έτσι, τα οποία όταν ξεκινήσουν να κάνουν κάτι είναι ασταμάτητα. Σαφώς παίρνω θέση και λέω ότι τα FMA δεν είναι συμπληρωματικές τέχνες, είναι ανεξάρτητες τέχνες από μόνες τους. Απλούστατα, το συμπληρωματικό που ίσως εννοώ εγώ και ίσως δεν το διατύπωσα σωστά στην όλη, έτσι, στο βίντεο μου ή στο όλο θέμα όπως το ανέπτυξα, θα έλεγα ότι εν ασχολείσαι με την οποιαδήποτε πολεμική τέχνη και βάζω το εντός εκτός εισαγωγικών το συμπληρωματικά στις φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες, να τις ενσωματώσεις ή να τις μάθεις να τις κάνεις κάνοντας μία άλλη πολεμική τέχνη, εννοώντας ότι θα σου δείξει κάποια πράγματα τα οποία ίσως από την τέχνη που κάνεις είναι κακώς κείμενα, έχουν υποθεί κακώς ή έχουν δειχθεί κακώς, διότι αυτά που σου δείχνουν δεν έχουν να κάνουν καμιά σχέση με το πώς θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικά ή τι πραγματικά θα μπορούσες να εφαρμόσεις. Δηλαδή, στις φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες, έτσι, όπως και σε όλες τις τέχνες, όπως έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο, θα πρέπει να μάθεις την τέχνη, την καθαυτού τέχνη. Έτσι, και όπως λέω, και ίσως κάποιες φορές γίνομαι γραφικός γιατί επαναλαμβάνω κάποια πράγματα, η αυτοάμυνα είναι το προϊόν, έτσι, το οποίο παράγεται μέσα από την τέχνη. Εγώ σε κάποια βίντεο που έχω δείξει σε μαθήματά μου για τεχνικές από μαχαίρι έχω πάρει κάποια αρνητικά σχόλια, δεν με ενοχλεί. Εντάξει, από τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ πέρα, σαφώς θα ακούσω και αρνητικά σχόλια, αλλά εντάξει, θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι τα μαθήματα που γίνονται μέσα στη σχολή και διδάσκεται μία τέχνη, εντάξει, είναι καθαρά θέμα του δάσκαλου, του εκπαιδευτή, να διαχωρίσει τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο ασκούμενος ή εκπαιδευόμενος στην τέχνη με αυτά που πραγματικά μπορεί να κάνει, έτσι, στο δρόμο. Αυτό γίνεται όχι μόνο με τις φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες, αλλά με το Wing Chun και με την οποιαδήποτε άλλη τέχνη. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, υπάρχουν πάρα πολλές τέχνες. Δεν χρειάζεται να προσωποποιώ την ίδια κατάσταση σε συγκεκριμένα ονόματα. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές τέχνες, σου δείχνουν κάποια πράγματα. Έτσι, αν ο δάσκαλος επιμένει και σου λέει ότι όλα αυτά που σου δείχνει μπορείς να τα κάνεις έξω, αυτό είναι δικό του θέμα. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι για να βρίσκομαι εδώ και να με ακούει ο κόσμος πρέπει να είμαι ειλικρινής. Το ίδιο κάνω και με τους μαθητές μου. Δηλαδή, τους διδάσκω την τέχνη γιατί πρέπει να μάθουν την τέχνη. Και είναι πολύ ουσιαστικό το να μάθεις την τέχνη. Και σε άλλο βίντεο είπα ότι την παραλάβαμε από κάπου, την διδάσκουμε για να τη συνεχίσουμε και να τη δώσουμε κάπου. Να τη συνεχίσουμε να υπάρχει. Αυτό γίνεται τουλάχιστον με το Wing Chun 450 χρόνια και τουλάχιστον 700-800 χρόνια με την τέχνη του εσκρίμα ή οποιαδήποτε άλλη τέχνη έχει ένα παρελθόν ή μια ιστορία. Υπήρξαν κάποιοι που την κάνανε, βασικά υπήρξαν κάποιοι που την ιδρύσανε, που τη μεταδώσανε σε κάποιους άλλους, που την πήγανε σε κάποιους άλλους, τη φτάσανε σε εμάς για να την πάμε κάπου παραπάνω. Εξελικτικά, έτσι, τα πράγματα βάσει των καιρών ή βάσει των πραγμάτων όπως είναι, η κάθε τέχνη, πέρα από αυτό που θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να εξελίσσεται. Το Wing Chun όπως και τα FMA είναι συστήματα τα οποία εξελίσσονται,
δεν είναι συστήματα τα οποία είναι βαλτωμένα και στάσιμα, και αυτό έχει να κάνει, όπως είπα, πάντα με το δάσκαλο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, όπως με λέει και ο William Chung, ότι το Wing Chun που διδάσκουμε σήμερα, έτσι, κράτησε κάποιες βασικές αρχές και πολλά πράγματα από το αρχικό, αλλά σίγουρα είναι εξελιγμένο και διαφορετικό από αυτό που ξεκίνησε όταν ξεκίνησε. Οι φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες και αυτές, βλέποντας, ας πούμε, τα πολλά γενολογικά δέντρα που υπάρχουν και τη διαφοροποίηση, και αυτές έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Ζωντανό παράδειγμα, ο δάσκαλός μου, ο οποίος έχει κάνει το ACS και έχει κάνει ένα, θα λέγαμε, φιλιππινέζικο σύστημα με, με κάποια διαφορετική λογική, κρατώντας όμως πάντα τις βασικές αρχές, γιατί ουσιαστικά όταν κάνεις μια παραδοσιακή τέχνη, οι αρχές πρέπει να παραμένουν. Έχουν γίνει πολλά σχόλια πάνω σε αυτό το θέμα με τις τέχνες γενικά, έτσι, και όχι μόνο τις φιλιππινέζικες και για το Wing Chun, ως προς το θέμα της εξάσκησης, γιατί είπα κάποια πράγματα ότι μια τέχνη ξεκινάς να τη μάθεις, φτάνεις κάπου στη μέση και δεν μπορείς να την τελειώσεις ποτέ. Θα έρθω να ξεκαθαρίσω και μια συμπληρωματική φάση πάνω σε αυτό το βίντεο, επί την ευκαιρία που μιλάμε για τέτοια πράγματα. Θα πω ότι το να μάθεις αυτοάμυνα, εντάξει, δεν έχει να κάνει με αυτό που λένε ότι μπήκες στη σχολή και σε 10 χρόνια θα ξέρεις αυτοάμυνα. Την αυτοάμυνα τη μαθαίνεις από την πρώτη μέρα που θα μπεις στη σχολή. Από τη στιγμή που δεν έχεις κάνει κάτι και θα κάνεις, τουλάχιστον εγώ πάντα για το δικό μου σύστημα, αυτά που θα εξηγήσω στο μαθητή μου την πρώτη μέρα που θα μπει μέσα στη σχολή, ήδη του αλλάζουν ένα σκεπτικό, το οποίο τον ακολουθεί όλη του την ηλικία. Του αλλάζω ένα σκεπτικό ώστε όταν βγει από αυτή την πόρτα να σκέφτεται ήδη διαφορετικά. Η αυτοάμυνα δεν είναι μόνο τεχνικές. Η αυτοάμυνα είναι τεχνοτροπία. Είναι concept, είναι θεωρία, είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, έτσι. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι τεχνικές θα λέγαμε ότι είναι το αποκορύφωμά τους, αλλά πρώτα θα πρέπει να μάθεις να σκέφτεσαι σαν αυτοάμυνα για να μπορείς να κάνεις αυτοάμυνα. Θα επιμείνω, σε κάποιους δεν αρέσει αυτό που λέω, και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι. Οι τέχνες είναι ατελείωτες. Όσο κάνεις, γίνεσαι καλύτερος. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Απλά μην συγχαίρετε και μην μπερδεύετε την αυτοάμυνα με την τέχνη. Η τέχνη, όσο και να κάνεις, πάντα θα έχεις κάτι να μαθαίνεις και κάτι να βελτιώνεις. Η αυτοάμυνα μαθαίνεται σε συντομότερο χρόνο, είναι θέματα, δεν θα έλεγα ημερών, έτσι, ούτε εβδομάδων, αλλά είναι θέματα τουλάχιστον μηνών. Ένα μήνα, δύο μήνα, τρεις μήνες, που σημαίνει ότι και εκεί, όσο προπονείσαι και όσο κάνεις, και εκεί θα υπάρχει βελτίωση. Είναι κάτι το οποίο είναι ασταμάτητο. Γι' αυτό και υπάρχει διαρκής εξάσκηση. Ο καθένας προσαρμόζει το χρόνο του βάσει αυτού που μπορεί να κάνει και θα μάθει ό,τι μπορεί να μάθει βάσει του χρόνου που έχει. Εγώ σαν δάσκαλος, που είναι η δουλειά μου, θεωρώ ότι ακόμα και στο θέμα της αυτοάμυνας, έτσι, εξακολουθώ να μαθαίνω πράγματα. Και αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί μαθαίνοντας και εξελίσσοντας πράγματα και μαθαίνοντας συνέχεια εγώ, μπορώ να διδάξω και τους μαθητές μου περισσότερα πράγματα πάνω στον τομέα της αυτοάμυνας, ο οποίος, πάλι θα πω, διαχωρίζεται από το θέμα της τέχνης. Κύριε Κωσιβάκη, πιστεύω ότι με τη διευκρίνηση αυτή που έκανα και είπα ότι οι φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες είναι αυτάρκες και στέκονται από μόνες τους, έτσι, και η όλη, θα έλεγα, παρεξήγηση εντός εισαγωγικών, γιατί δεν τίθεται θέμα παρεξήγησης, ίσως έγινε από κεκτημένη ταχύτητα, έτσι, θα επιμείνω και θα πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές τέχνες οι οποίες, πάλι εντός εισαγωγικών, συμπληρωματικά θα έπρεπε να ασχοληθούν ή να κάνουν οπλασκία μέσα από τις φιλιππινέζικες πολεμικές τέχνες, οι οποίες βλέπουν με διαφορετικό εντελώς μάτι την αντιμετώπιση και την αυτοάμυνα ή την οποδήποτε εξάσκηση έχει να κάνει με την οπλασκία, είναι πάρα πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Με τιμάει το σχόλιο σας, γιατί είστε, έτσι, πάρα πολύ γνωστός δάσκαλος, έχετε τεράστια εμπειρία, βρίσκεστε πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και η θετική σας εκτίμηση στο πρόσωπό μου με τιμάει. Για όσους με βλέπετε και πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία, μπορείτε να κάνετε ένα like, μπορείτε να κάνετε μια κοινοποίηση στο κανάλι σας, στο κανάλι ενός φίλου να με ακούσει και αυτός. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να παρακολουθήσετε τα επόμενα βίντεο, τα οποία θα κάνω, έτσι, κάνω σε καθημερινή βάση.
Επίσης, πριν ολοκληρώσω και κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος με έφερε στους 500 εγγεγραμμένους. 500 άτομα έχω κάνει subscribe, τη γραφή στο κανάλι μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσω και όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν σχόλια, ερωτήσεις και μου δίνουν θέματα για να μπορώ να απαντάω. Κλείνοντας, κλασικά θα πω ότι είμαι ο Χρήστος Βαθιάδης, είμαι δάσκαλος πολεμικών τεχνών, ζω και διδάσκω στη Θεσσαλονίκη. Για αυτό το μήνα ακόμα θα βρίσκομαι στην Αγίου Δημητρίου 27. Σύντομα θα ανακοινώσω το καινούριο μέρος που θα πάω. Και όπως λέω, διδάσκω Wing Chun και εσκρήμα τα τελευταία 20 και 10 χρόνια. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, καλό σας βράδυ.